Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Πρώτη συνεδρίαση σήμερα. Ναι. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα προσωπικά, φυσικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Αν θέλετε, συνολικά για την ελληνική ξενοδοχεία, που η Πόξα αλλάζει σελίδα. Αλλάζει σελίδα και σε γενιά, όσον αφορά την εκπροσώπηση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν θέλετε, ακόμη και στον τρόπο με τον οποίο θέλει να έχει την εκπροσώπηση, μια και για πρώτη φορά έχουμε δύο γυναίκες στο 10 μελές διοικητικό σχήμα. Στόχος της Πανέλης Ομοσπονδίας είναι να αναπτύξει κοινωνικές συμμαχίες στο επόμενο διάστημα και με άλλους φορείς, για να μπορέσει να αναδείξει ότι η ελληνική ξενοδοχεία είναι που έχει βάλει πραγματικά την πλάτη σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα. Και εκτός από αυτό, φυσικά, να γίνουμε ακόμη πιο αγωνιστικοί σε πολλά προβλήματα που έχει ο κλάδος, ιδιαίτερα με το φόρο διαμονής, και φυσικά να διατηρήσουμε την εργασιακή ειρήνη που είναι κομβικό για μας το επόμενο διάστημα, γιατί 31/12/17 λύγει η συμφωνία που έχουμε με τους εργαζομένους. Mm-hmm. Είναι, όπως σας ανέφερα και πριν, πολλά τα ζητήματα. Αυτό που κυριαρχεί σε εμάς είναι η ενότητα, η ομοψυχία και να βρούμε ανοιχτές τις πόρτες στην κυβέρνηση, ούτως ώστε σιγά σιγά να βάζουμε την ατζέντα και να λύνουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ο Έλληνας ξενοδόχος δεν έχει κάποιο άλλο ζητούμενο. Το ζητούμενο το κυρίαρχο είναι να λύσει κάποια θέματα του, να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στις τιμές και φυσικά ένα προϊόν να μπορεί να το εξυγχρονίσει. Μπορεί να υπάρχουν ΕΣΠΑ, μπορεί να υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά δεν υπάρχουν τράπεζες με την έννοια της χρηματοδότησης. Υπάρχουν άλλες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σημαντικές δυσκολίες οικονομικές με τα κόκκινα δάνεια. Άρα, μεγάλη και ευρύ ατζέντα, την οποία σηκώνουμε τα μανίκια και ξεκινάμε. Το 2017 πώς πήγε για τα ελληνικά ξενοδοχεία? Το 2017 είναι μια σεζόν καλή για την Ελλάδα.